Μπάλας, δώσε πίσω την μπάλα. Για να τροπάμε στις πρώτες στιγμές του παιχνιδιού. Κάθετη παλιά, κοντά, μπίσα, γκολ, 0-1. 0-1 λοιπόν στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Πάμισος ανοίγει το σκορ στο γήπεδο των Φιλιατρών. Προηγείται 1-0, 0-1. Αν προτιμάτε της Εράνης. Μετά από τη συντάδα του Λαφύρη, κεφαλιά από κοντά του Μπίσα. Η μπάλα στα αλήθεια του τριωτοφύλακα λοιπόν της Εράνης Φιλιατρών. Πολύ νωρίς λοιπόν μπροστά στο σκορ η ομάδα του Αλέξη Ματζούνη. Από κοντά Τάσο, από κοντά. Για να δούμε τώρα τον Σταματελόπουλο. Το σουτ που έγινε από τον Τσουλάκο τελείωσε άστοχο, η μπάλα θα περάσει out. Στο 27ο λεπτό. Για να δούμε τώρα μισή ώρα παιχνιδιού. Για να δούμε τέτα τέτ μόνος του. Μεγάλη ευκαιρία που χάνει ο Πάμισος να κάνει το 0-2. Με τον Πίσα και πάλι. Στο δεύτερο ημίχρονο τώρα. Πρώτες στιγμές του δευτέρου ημιχρόνου. Ηλιόπουλος θα δοκιμάσει το σούτ, η μπάλα θα περάσει out. Για να δούμε λοιπόν το corner που έχει κερδίσει η Εράνη. Τελέστηκε. Θα γίνει κεφαλιά από τον Βλαχόπουλο αν δεν κάνω λάθος. Ελέγχουν οι αμυντικοί του Παμίσου στο 55. Για να δούμε τώρα και πάλι τον Πάμισο θέλει να βγει στην αντεπίθεση. Για τον Τσουλάκο η παλιά. Έγινε το σουτ, θα μπλοκάρει ο Λιπερόπουλος στο 60. Και το πλάγιο από πίσω γυριστή κεφαλιά. Πολύ καλή ευκαιρία που χάνεται για την Εράνη. Θα σπάσει το ακόμα το βάλα. Στο 68 λοιπόν βρισκόμαστε του παιχνιδιού. Ο Πάμισος συνεχίζει να προηγείται 0-1. Στο χώρο του κέντρου έγινε το λάθος. Θα κερδίσουν οι νησιώτες. Για να δούμε τώρα γρήγορη παλιά από κοντά το γκολ. 0-2. Και πάλι ο Πίσα λοιπόν θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το Εράνη Πάμισος 0-2. Ο Πάμισος που βάζει γερά τα θεμέλια για να φύγει με ένα σημαντικό διπλό από το γήπεδο των Φιλιατρών. Τελέστηκε το κόρνερ. Κεφαλιά του Μωράκη, μπάλα στα δίχτυα, γκολ 1-3. Στο 71 λοιπόν θα γίνει το 1-3 για τον Πάμισο με τον Μωράκη. Εδώ το σούτ του Ιλιόπουλου μπλόκανε ο Λιπερόπουλος. Τελευταίες στιγμές του παιχνιδιού έχουμε μπει στις καθυστερήσεις. Για να δούμε τώρα την Εράνη θέλει να βγει στην αντεπίθεση. Από κοντά το σούτ θα διώξει ο Αντωνόπουλος. Μεγάλη πέμπα συνεχίζει στη φάση. Μεγέτης και μπάλα δοκάρι και γκολ. Στα δίχτυα λοιπόν μειώνει και πετυχαίνει το γκολ της τιμής η Εράνη.